Νομική σχολή στο κολέγιο Μπέρκμαν του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και την νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Άρα καθηγητής νομικής, ας πούμε. Και φιλοσοφίας. Και ιδρυτής του ιδρυτής μιας, αυτή τη στιγμή μια από τις πιο σημαντικές σχολές του κόσμου. Γιατί τώρα το ζητήσαμε αυτό? Το ζητήσαμε διότι οι πληροφορίες έλεγαν ότι σας πήγαινε ο Υπουργός για Υπουργό Παιδείας. Ισχύει κάτι τέτοιο, έγινε πρόταση για αυτό? Ποιος σας έδωσε τις πληροφορίες? Πάντως από την κυρία μας δεν τις βγάλαμε. Τι να σας πω, οι πληροφορίες πολλές φορές μπορεί να μην είναι ακριβείς. Εκ του αποτελέσματος δεν βγαίνει αυτό. Εκ του αποτελέσματος ακριβώς βγαίνει αυτό. Εκ του αποτελέσματος ακριβώς αυτό βγαίνει. Διότι δεν είμαι υπουργός παιδείας. Είναι προφανές. Δεν σημαίνει ότι κουβεντιάστηκε ένα άτομο μόνο. Σοβαρά τώρα. Σας έγινε πρόταση? Αν θέλετε, μας λέτε. Όχι, δεν μου έγινε πρόταση. Δεν σας έγινε. Μάλιστα. Θα σας ενδιαφέρει, θα σας άρεσε μια θέση στο Υπουργείο, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, όπως βλέπετε από το βιογραφικό μου, εγώ πήγα στην Αγγλία. Στο Λονδίνο το 1974. Ναι. Και γυρνάω αυτή τη στιγμή μετά από 41 χρόνια. Εγώ δεν ξέρω. Στην γυρνάω στην Ελλάδα για να μείνω για κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν ξέρω πρόσωπα και πράγματα. Το Υπουργείο αυτό και όλα τα Υπουργεία είναι δύσκολα. Ούτε έχω δε καμιά τέτοια αξίωση. Εγώ παραμένω ένας ιδιωτικός, ένας φιλόσοφος. Γράφω δύο βιβλία αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μου και όχι να γίνω Υπουργός. Μάλιστα. Από φιλοσοφικής πλευράς το αποτέλεσμα των εκλογών πώς το είδατε? Εξαιρετικό. Ναι. Τι θέλετε να σας πω? Τι σημαίνει για εσάς, δηλαδή, ποιο είναι το σημαίνει, εντολή που πήρατε, πώς την αντιλαμβάνεστε? Σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό που λέγαμε η στερή παρένθεση, που δεν ξέρω αν σας το είπα την προηγούμενη φορά. Από το 2012 το μεγάλο περιοδικό των πλουσίων, το Forbes, είχε γράψει ένα άρθρο με τον τίτλο «Δώστε στους Έλληνες αυτό που τους αξίζει, τον κομμουνισμό». Εννοούσε το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όχι το ΚΚΕ, και έλεγε δώστε το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και μετά καθίστε αναπαυτικά να δείτε την αριστερά στην Ευρώπη και την Ελλάδα να καταστρέφεται για μια γενιά. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε αρχίσει από νωρίς. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα σε έναν βαθμό νομίζω είχε πετύχει. Πολύ καλά νομίζω η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας κάλεσαν τις εκλογές και αυτή τη στιγμή ξεκινάει νομίζω μια τετραετία στην οποία για πρώτη φορά θα δούμε αυτό που σημαίνει αριστερή κυβερνησιμότητα. Και να πω ένα πράγμα μόνο για το πώς θεωρώ ότι διαφέρει είσαι, αυτό. Καθηγητά, έρχονται φόροι πολύ όμως. Θα υπάρξει μια. Φοβούνται πολύ ότι δεν υπάρξει ταυτόχρονα, που δεν μπορεί να υπάρξει από τη μια μέρα στην άλλη μια ανάπτυξη. Θα σωστό. Υπάρχει φτωχοποίηση. Σωστό. Όταν σου λέει ότι τραβάνε μια διαγωνιστική γραμμή και σου λέει ο έχων σημαίνει αυτό που παίρνει κάνα 2.000 το μήνα για να ζει στην οικογένειά του. Και τους άλλους παραπάνω του πλούσιου. Ναι, σωστά. Θα υπάρξει πρόβλημα προς τα κάτω. Δεν διαφωνώ, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η συμφωνία είχε υπογραφεί από την κυβέρνηση, ναι. Και μετά ο πρώτος νόμος για τη συμφωνία είχε περάσει από μια μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Επομένως το θέμα ήταν η διαχείριση και είχαμε δύο σχέδια διαχείρισης. Το ένα ήταν ένα σχέδιο διαχείρισης με κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Με ανακατονομία ακόμα και των νέων βαρών με τέτοιο τρόπο, τα οποία βοηθάνε περισσότερο τα χαμηλότερα και φτωχότερα στόματα της κοινωνίας. Το δεύτερο ήταν η διαχείριση με κοινωνική αναλυσία. Δεν θεωρώ βέβαια ότι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας είναι ανάλγητοι ηθικά, ότι υπάρχει ηθικό πρόβλημα. Είστε καλά υπάρχει... που το λέτε, κύριε Απολύτως. Έχουμε κουραστεί. Απολύτως. Απολογούμαστε για ό,τι σκληρό το παίρνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φταίει το λέω αμέσως. Η άλλη πλευρά. Αλλά υπάρχουν... Τώρα που τελείωσαν οι εκλογές. Υπάρχουν δύο όμως διαφορετικά οικονομικά σχέδια, οικονομικές θεωρίες, οικονομικές πολιτικές. Η νεοκλασική οικονομία, τα νεοκλασικά οικονομικά, αυτά που λέμε τώρα έτσι γενικά νεοφιλελευθερισμός, πιστεύει ότι για να υπάρξει ανάπτυξη, αύξηση του ΑΕΠ και επενδύσεις και τα λοιπά, χρειάζεται να γίνει μεγάλη μεταφορά πόρων από τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού στα πλουσιότερα. Και αυτό συνέβη τα προηγούμενα 5 χρόνια. Η λογική της κοινωνικής δικαιοσύνης πιστεύει ότι ακριβώς για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, να έχουμε δηλαδή αύξηση του ΑΕΠ, ανάπτυξη αυτό που λέμε, χρειάζεται να γίνει ανακατανομή. Ναι, δηλαδή... Εδώ υπάρχει μια αντίφαση, κύριε καθηγητά μου. Ως τώρα ξέραμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και όλων των λεγόμενων αντιμνημονιακών δυνάμεων ότι το δηλητήριο μάλιστα ήταν το μνημόνιο. Μάλιστα. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι το δηλητήριο δεν είναι το μνημόνιο, αλλά η διαχείριση του δηλητηρίου. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορεί το δηλητήριο να το διαχειριστούμε και καλά και να αποβεί ευεργετικό για τον οργανισμό. Ότι το μνημόνιο ήταν δηλητήριο, κύριε Καμπουράκη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σας το λέω αυτό και το λένε και όλοι οι μεγάλοι οικονομολόγοι, δηλαδή. Και τα τρία.
και το τρίτο. Προφανώς και το τρίτο δεν έχει προβλήματα. Δεν θα έλεγα διαφορετικά. Αλλά ήταν απαραίτητη η αντιμνημονιακή πολιτική. Διότι, κοιτάξτε, για να μιλήσουμε πολιτικά. Εγώ μιλάω για πολιτική φιλοσοφία. Δεν μιλάω τώρα για οικονομικά απολύτως. Για να μπορέσεις να φτιάξεις. Προφανώς τα οικονομικά είναι μέρος της πολιτικής, στρατηγικής και της φιλοσοφίας. Είναι το βασικό θέμα. Αλλά ο κόσμος που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε. Όχι για να μοιραστεί αυτός που έχει τα γεμιστά, που λέει η κυρία Φωτίου. Μάλιστα. Έχει μία πιπεριά και μία ντομάτα γεμιστή, να τα μοιραστεί και να του μείνει μόνο μία εν ονόμα της δικαιοσύνης. Ένα από τα γεμιστά. Να γεμίσει το ταψί. Το θέμα είναι να γεμίσει το ταψί και για τους άλλους που δεν έχουν. Ναι. Ακριβώς αυτό σας λέω. Είναι οικονομικό το θέμα. Αυτό θα πάρει την ντομάτα και την πιπεριά. Εντάξει, άστο. Και αν θα την κάνει τη γεμιστή μόνο με ρύζι, ή θα πάρει μέσα και κοιμά. Να το σκεφτούμε και δηλαδή αυτό. Είναι σημαντικό για αυτό. Να εντοπίσει, γιατί. Πάντω οικονομικά με όλου του ελεμέντε. Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα το να εντοπίσει. Αυτό είναι η κυρία Θάτση το εισήγα και με συγχωρείτε. Το ξέρω το θέμα. Την οποία ακολουθείτε, α πούμε. Δεν την ακολουθούμε, συγγνώμη. Ναι, τέλο πάντων. Αυτή η Θάτση είναι η καθηγητή. Θα μιλούσε για το K. Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα, θα τα θέσουμε και στην κυρία Φωτίου που θα την έχουμε σε λίγο. Εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα το να εντοπίσει αυτού που έχουν στο τσουκάλι τους, στο πιάτο τους, ας πούμε, για τα παιδιά τους, ένα πιάτο με γεμιστά. Μάλιστα. Και να τους πεις φέρε μου το ένα για να φάει και αυτός που δεν έχει καθόλου. Μοιάζει δίκαιο και σωστό, σωστό, το να φάει και αυτός που δεν έχει καθόλου. Αλλά δεν πάβει όμως να έχουν μείνει με μισό γεμιστό όλοι. Ή μια μεγάλη. Αυτό είναι θέμα. Είδατε, να, αυτή είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, η οικονομία της κυρίας Θάτσερ και πιθανώς της κυρίας Μέρκελ. Της νοικοκυράς, όπως λένε από εκεί από τη Βαυαρία. Είναι δηλαδή ότι η οικονομία είναι ένας κλειστός χώρος, υπάρχει ένα κέικ, το κέικ δεν μεγαλώνει και το κόβουμε και βεβαίως άμα το κόψουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα πάρουν λίγο ή περισσότερο οι πολίτες. Αλλά η οικονομία και η πολιτική οικονομία είναι ένας δυναμικός χώρος. Επομένως, ναι, συνεχώς μπορεί να μεγαλώνει. Ωραία. Μπορεί δηλαδή η πίτα να μεγαλώνει. Δεν είναι μια πίτα σαν αυτή που είχαν η γιαγιά μου. 42... Και εγώ μάλλοντα με τους άλλους και γι' αυτό έχω γίνει έτρωγο περισσότερο και έχω 42 χρόνια λοιπόν είστε εσείς έξω. Δεν ξέρετε προσωπικά πράγματα. Πάρα πολλά, όχι. Τον κύριο Καμένο τον ξέρατε. Τον έχω ακούσει. Όχι τον Πάνο, τον Δημήτρη. Βρέθηκα μαζί του σε ένα πάνελ πριν από τις εκλογές. Ναι, και τι καταλάβατε τώρα από όλη αυτή τη φασαρία που έγινε. Αυτό που κατάλαβα, με συγχωρείτε, καταρχάς δεν μπορώ να κάνω καμιά προσωπική παρατήρηση, αλλά θα έλεγα το εξής. Η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά στην οποία εγώ ανήκω, είναι μια αριστερά η οποία βάζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη σε αυτή τη χώρα τα θέματα των δικαιωμάτων και τα θέματα κατά των διακρίσεων. Και δεν τα βάζει στα λόγια. Όπως ξέρετε, οι δικηγόροι οι οποίοι πηγαίνανε στις φυλακές και στα λιμάνια με τους μετανάστες και πηγαίνανε εκεί που γινότανε, που δέρνανε τους φοιτητές κτλ. Ήταν οι δικηγόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λοιπόν, σαν κάποιος που έχω γράψει πάνω από 5 βιβλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταφρασμένα σε πάνω από 15 γλώσσες, προφανώς όταν άκουσα αυτά τα πράγματα χθες το βράδυ, το πρώτο που έκανα ήταν να πάρω 2-3 τηλέφωνα και να πω ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Και να πω επίσης, να προσθέσω δηλαδή και χθες το βράδυ και σήμερα, ότι τέτοια πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν υπεύθυνος, ο Χ ή ο Ψ, να έχει ελέγξει αυτά τα πράγματα προτού να συμβούν. Όχι μόνο είναι απαράδεκτα, δίνουν δικαιολογημένα το δικαίωμα σε άλλες πολιτικές δυνάμεις να λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτό το χώρο το γενικότερο, οι οποίοι ανέχονται τέτοιες πρακτικές. Αυτή τη στιγμή ο αντισημιτισμός, η ισλαμοφοβία και βέβαια οι διακρίσεις και επιθέσεις εναντίον των γκέι και των λεσβιών και άλλων μειονοτήτων, φυλετικών κτλ. Αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρώπης. Η ξενοφοβία δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Και είναι υποχρέωση της αριστεράς αλλά και των πανεπιστημιακών σαν και εμένα που σκέφτονται και γράφουν να τα χτυπάμε με κάθε τρόπο. Επομένως αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτό. Κύριε Γιουλέκα. Πάντως επιτρέψα μου να πω το εξής, ότι την κοινωνική ευαισθησία, με όλη την εκτίμηση των κυριοδοσίων, την κοινωνική ευαισθησία δεν μπορεί να τη μονοπολεί κανείς. Και με την λογική αυτή.